Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν δεχόμαστε μαθήματα συντροφικής αλληλεγγύης από τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τον Πρόεδρο της Βουλής. Σχέσεις δοκιμασμένες και σμιλεμένες τα χρόνια μέσα σε συνθήκες που κάποιοι δεν μπορούν ούτε καν να φανταστούν. Οι χυδαίες εναντίον του επιθέσεις ούτε τον ούτε μας αγγίζουν. Ας αφήσει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση τη δημιουργία εντυπώσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ώρες σε αυτήν εδώ την αίθουσα μια ιστορική συνεδρίαση θα έχει ολοκληρωθεί και το Κοινοβούλιο με την ψήφο εμπιστοσύνης του θα επιβεβαιώσει πως η ανασύνθεση του πολιτικού τοπίου έχει ήδη ξεκινήσει. Τα τελευταία 4 χρόνια με πολύ σκληρές κυβερνητικές προσπάθειες και με μεγάλες θυσίες εκ μέρους των πολιτών καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα έξω από τον εφιάλτη των μνημονίων κρατώντας την κοινωνία όρθια. Και τώρα, αφήνοντας πίσω τις οδυνηρές συμπληγάδες, ήρθε η στιγμή που οι προσπάθειες και οι αγώνες θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Έγιναν το προηγούμενο διάστημα πολλά και σημαντικά βήματα. Αναφέρθηκαν από τον Πρωθυπουργό, από υπουργούς, από συναδέλφους και συναδέλφισες. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θεσπίστηκαν σημαντικοί νόμοι που αφορούσαν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, διατάξεις για να μπορέσει να αναπνεύσει η οικονομία εντός του ασφικτικού κλειού των δανειστών. Διατάξεις που υπερασπίστηκαν τον κόσμο της εργασίας, προγράμματα αναχέτησης της ανθρωπιστικής κρίσης, τολμηρές τομές στον χώρο της υγείας, μια σειρά από νομοθετήματα που θωράκισαν αποτελεσματικότερα τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Μια σειρά από νόμους για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαπλοκής, μια άλλη σειρά από κυβερνητικές αποφάσεις που εξασφάλιζαν το δημοκρατικότερο και περισσότερο ακομμάτιστο τρόπο λειτουργίας του κράτους. Όλα αυτά έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο δημόσιο βίο της χώρας. Είναι όμως προφανές πως απαιτούνται πολλά ακόμη να γίνουν. Περνάμε πλέον από την περίοδο που αποκρούαμε τις επιθέσεις στις συντάξεις, στην περίοδο που αυξάνουμε το εισόδημα των πολιτών με την προαναγγελθήσα αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του έσχους του υποκατώτατου μισθού. Περνάμε από την εποχή της διακυβέρνησης μέσα από κλειστές ελίτ και πολιτικές επιχειρηματικές οικογένειες, στην εποχή της απλής αναλογικής. Απαλλασσόμαστε σταδιακά και καθόλου εύκολα από τα κυκλώματα της διαπλοκής και της διαφθοράς, επιδιώκοντας έναν κόσμο με λιγότερες οικονομικές και γενικότερα λιγότερες ταξικές ανισότητες. Υπάρχει βεβαίως και η απέναντι πλευρά. Η πλευρά που συνασπίζεται εναντίον του νέου πολιτικού τοπίου που δημιουργείται. Όλοι αυτοί που βλέπουν ότι χάνουν για άλλη μια φορά τις κάποτε συνήθεις τους προσβάσεις στο δημόσιο χρήμα. Όλοι αυτοί που το πελατειακό του σύστημα καταραίει. Όλοι αυτοί που οι ακροδεξιές, φασίζουσες ιδεοληψίες τους, δείχνουν τα δόντια τους επειδή ακριβώς δεν αντέχουν άλλο να κρυφτούν. Νεοφιλελεύθεροι τεχνοκράτες των κλειστών γραφείων που μια ζωή είχαν εξασφαλισμένη μια ακριβοπληρωμένη δουλειά στην επιχείρηση του μπαμπά, στην τράπεζα του φίλου του μπαμπά ή στον τελευταίο όροφο του Υπουργείου, χάρη στον πολιτικό σπόνσορα του μπαμπά. Καλοταϊσμένοι χρυσοκάνθαροι της διαπλοκής και των πάντοτε κατάλληλων γνωριμιών, δήθεν ευρωπαϊστές μόνον εφόσον η Ευρώπη εγγυάται και δε θίγει τα προνόμιά τους, εμφανίζονται τώρα σφιχταγκαλιασμένοι, χωρίς ενδιασμούς, με ό,τι πιο συντηρητικό, αντιδραστικό, εθνικιστικό και εν τέλει φασιστικό έχει στα σκοτεινά σπλάχνα της η ελληνική κοινωνία. Τι συνδέει αυτή τη φαιά, ετερόκλητη συμμαχία? Μα η διακαής επιθυμία να ξαναβρεθούν στην εξουσία που θεωρούν ότι δικαιωματικά τους ανήκει. Και μπροστά σε αυτόν τον ιερό για αυτού στόχο, δεν θα διστάσουν σε τίποτα. Επιστρατεύουν όλο τον κίτρινο τύπο στις πλέον εξευτελιστικές του εκδοχές. Επιτίθενται στη δικαιοσύνη γιατί ερευνά τα σκάνδαλά τους. Απειλούν με τηλεφωνήματα, μηνύματα και αφήσεις βουλευτές. Μάλιστα το θεωρούν και ως επιβεβλημένη πολιτική πράξη. Σύμφωνα μάλιστα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι υποχρέωση. Την ίδια ώρα, με αφορμή την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία με την οποία κλείνει ένα χρονίζον εθνικό θέμα πάνω στο οποίο χτίστηκαν πολιτικές αλλά και θρησκευτικές καριέρες, επενδύουν σε όλους τους τόνους στην πατριδοκαπηλεία ως ίστατό τους καταφύγιο, κλείνοντας παράλληλα το μάτι στους ξένους πως «εντάξει, κοιτάξτε, δεν εννοούμε κιόλας αυτά που λέμε» και ξεκαθαρίζουν πως μόλις καταφέρουν να παλινορθωθούν, σκοπεύουν, όπως μάλιστα το είπε και από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο ίδιος ο αρχηγός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τελειώσουν όχι μόνο με όσα κάνει η αριστερά, αλλά και με όσα πιστεύει. Ακριβώς δηλαδή ό,τι διακήρυσαν οι ταγματασφαλίτες και μαυραγωρίτες πολιτικοί τους πρόγονοι που κυβέρνησαν μετά τον εμφύλιο.
Αυτή την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ονειρεύονται να επανασυστήσουν. Την Ελλάδα του ιδεολογικού μίσους και της μίζας, όπως τα παλιά καλά τους χρόνια. Θα ήθελα να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι στην Πολωνία ακροδεξιός δολοφόνησε πριν λίγες μέρες το δήμαρχο του Γκντάνσκ, ο οποίος είχε δεχθεί απειλές εναντίον της ζωής του, επειδή μεταξύ άλλων στήριξε το Gay Pride στην πόλη του. Θυμίζω επίσης ότι πριν από λίγα χρόνια, ακροδεξιός δολοφόνησε Βρετανίδα βουλευτή των εργατικών, στέλεχος της καμπάνιας ενάντια στον Brexit. Ας αναλογιστούν λοιπόν οι συνοδοιπόροι του Όρμπαν και του Σαλβίνι, οι θαυμαστές του Μπολσονάρου και της Λεπέν τις ευθύνες τους, όταν παραμένουν σιωπηλοί ή ακόμη και όταν ενθαρρύνουν πρακτικές εκβιασμών και απειλών εναντίον εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού. Έγραφε η Κατερίνα Γόγου το μακρινό 1981. Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες γιατί γράψανε πως σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, Να είστε σίγουροι λοιπόν πως ο λαός έχει το νου του. Και εσείς, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, υπολογίζετε χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν έχετε αντιληφθεί όχι μόνο τη δυναμική της συμμαχίας που συγκροτείται με άξονα του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικό επίπεδο, αλλά ούτε και αντιλαμβάνεστε τις διεργασίες που συμβαίνουν στο κοινωνικό πεδίο, στη νεολαία, στον κόσμο της εργασίας και στα κινήματα. Το παλιό και φθαρμένο κουστούμι της δεκαετίας του 1950, παρά τις δίθεν μοντέρνες ραφές, μυρίζει τόσο έντονα ακροδεξιά ναφθαλίνη και είναι τόσο γεμάτο από οικονομικές λαδιές, ώστε να μην μπορεί να συγκινήσει κανένα. Και αυτό θα το διαπιστώσουν τους επόμενους μήνες οι εμπνευστές της αντιπολιτευόμενης στρατηγικής, καθώς θα ξεδιπλώνονται τα δικά μας αξιακά προτάγματα και σχέδια και θα στρέφεται όλο και περισσότερο ο κόσμος στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ ως τις εκλογές τον Οκτώβριο του 19. Αν και μάλλον έχετε ήδη αρχίσει να καταλαβαίνετε τα αδιέξοδά σας, όσοι επιλέξατε να επενδύσετε στην ακραία κοινωνική πόλωση. Είναι από χθες φανερή η ανησυχία στις φωνές σας. Και δεν είναι μόνο φανερή η ανησυχία σας, είναι και απολύτως δικαιολογημένη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.